Χριστούγεννα και φέτος λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί. Και ας σκεφτούμε τι σημαίνει Χριστούγεννα. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα Χριστούγεννα είναι η Μητρόπολη των Εορτών. Η Μητρόπολη των Εορτών. Γιατί ο Θεός γίνεται αυτό που ποτέ δεν ήταν, δηλαδή γίνεται άνθρωπος και έρχεται να μας συναντήσει. Μπαίνει δηλαδή στο δικό μας θάνατο, μπαίνει στο δικό μας χωροχρόνο, αδειάζει από το μεγαλείο της θεότητάς του, δίνεται την σάρκα, γίνεται σε όλα όμοιος με εμάς πλην της αμαρτίας και κατακρίνει τη δική μας αμαρτία στη δική του αναμάρτητη σάρκα. Αν πάρουμε τη γραμμική πορεία των γεγονότων, τη γραμμική πορεία, μια γραμμική σύλληψη αν σκεφτούμε για την ιστορία, θα δούμε ότι λίγος πολύ τα γεγονότα επαναλαμβάνονται. Άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, αρρωσταίνουν, ερωτεύονται, αγαπιούνται, κάνουν οικογένειες, γίνονται μοναχοί, γίνονται ιερείς. Η ιστορία δηλαδή επαναλαμβάνεται. Θα λέγαμε ότι αν μείνουμε μόνο στα δεδομένα του χωροχρόνου και δεν υπάρχει μια ευρύτερη προοπτική, η προοπτική που ανοίγει το χωροχρόνο στη βασιλεία και στην αιωνιότητα, δεν υπάρχει πιο ηλίθιο πλάσμα από τον άνθρωπο πάνω στη γη, ο οποίος ήρθε καταδικασμένος για να πεθάνει. Αν η ζωή μας τελικά έχει δύο άκρα, το πρώτο είναι μια ημερομηνία γέννησης και το δεύτερο είναι μια ημερομηνία ταφής, λοιπόν, και όλα τελειώνουν σε έναν λάκκο, τότε δεν υπάρχει πιο ηλίθιο πλάσμα πάνω στη γη, διότι αν απονοηματιστεί η ζωή μας και απονοηματίζεται από την αμαρτία η ζωή μας, όπως λέει ο Όσιος Πατήρ ημών Ιουστίνος Πόποβιτς, ο Σέρβος Άγιος της Εκκλησίας, ο χρόνος και ο χώρος απονοηματισμένοι χωρίς τον Χριστό καταλήγουν τέρατα που συμπνίγουν συνεχώς τον άνθρωπο και αισθάνεται πραγματικά ο άνθρωπος μία κόλαση, ειδικά όταν τον εγκαταλείπει η χάρη του Θεού, και μία μορφή εγκατάλειψη της χάρης του Θεού είναι ο άνθρωπος να ζει μέσα στην αμαρτία, τυφλός, να μην έχει μάτια να δει και προσπαθεί να τον ξυπνήσει η Θεία Χάρης δείχνοντάς του σε ποιο σκοτάδι πνευματικό βρίσκεται. Όταν λοιπόν έρθει σε μια τέτοια στιγμή ο Χριστός και μας πιάσει από το χέρι και μας βγάζει από το λάκκο, αυτή η στιγμή μένει ανεξίτηλη στη ζωή μας και από τότε, όπως λέμε, συνειδητοποιούμε αυτό που λέει ο νομπελίστας ποιητής μας, Γιώργος Εφαίρης, πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε όντως ζωή. Και ο άνθρωπος λοιπόν μετανοεί. Μάταια λοιπόν όλα, γραμμικά όλα, επαναλαμβανόμενα όλα, αλλά το μόνο καινούριο που όχι απλώς κάνει φράγμα στη ροή του χρόνου, αλλά ανοίγει το χρόνο, κάνοντάς τον, μετατρέποντάς τον σε αιωνιότητα και έρχεται και μας συναντάει σε αυτή τη ζωή που ζούμε, είναι η γέννηση του Χριστού. Είναι το μόνο πραγματικά καινούριο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όλα τα άλλα, ξαναείπα, είναι επαναλαμβανόμενα. Μένει σε εμάς να προσευχηθούμε στον Χριστό μία ακόμη φορά, θερμότερα αυτή τη χρονιά, να τον αισθανθούμε να γεννιέται στην καρδιά μας. Να προσφέρουμε σε αυτόν, όχι τότε όπως οι τρεις μάγοι πρόσφεραν τη Σμύρνα, το χρυσό και το Λίβανο, και αυτά βέβαια είχαν κάποιο συμβολισμό, γιατί χρυσός είναι το αρχαιρετικό αξίωμα του Κυρίου, Σμύρνα είναι το σύμβολο της ταφής και Λίβανος είναι η ευωδία και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα μας το στέλνει μέσα στον χρόνο ο Θεός, αλλά αχρόνος εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα, όπως δογματίζει η Εκκλησία μας. Μένει σε εμάς λοιπόν να προσφέρουμε σαν άλλοι μάγοι άλλα τρία δώρα στον Χριστό, το νου μας, την καρδιά μας και την προσευχή μας, και να κάνουμε την καρδιά μας κυριολεκτικά φάτνη όπου θα ανακληθεί το Θείο Βρέφος, και αυτά θα είναι τα αληθινά Χριστούγεννα, τα οποία θα ζούμε κάθε ώρα, κάθε χρόνο, κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο της ύπαρξής μας. Και απλώς 25 Δεκεμβρίου θα γίνεται μια ευλογημένη υπόμνηση ημερολογιακή εν χρόνο αυτού που ζούμε έτσι με τη χάρη του Θεού κάθε στιγμή. Ξέρετε, παλαιότερα οι παππούδες μας το πρόλαβαν αυτό και οι γονείς μας ίσως, εμείς ακούσαμε έτσι στα χωριά της Ελλάδας, όταν φτιάχναν το γιορτινό τραπέζι για άνθρωποι και καλούσαν κόσμο, πάντα υπήρχε και ένα πιάτο παραπάνω που το έλεγαν πιάτο του φτωχού. Λοιπόν, και όταν ερχόταν κάποιο λεωφορείο στο χωριό, έτσι πήγαιναν 2-3 χωριανοί και έβλεπαν μην τυχόν έχει ξεπεζέψει κάποιος άνθρωπος που δεν έχει που να μείνει, για να του προσφέρουν στέγη. Δέστε ποια ήταν η νοοτροπία της Ορθόδοξης Ελλάδας και δέστε σε ποιο πηγάδι ατομισμού έχουμε βυθιστεί αυτή την εποχή. Πρέπει λοιπόν να θυμηθούμε
και αυτά τα Χριστούγεννα αυτόν τον φτωχό και αυτόν τον ανήπορο και αυτόν που δεν έχει που να μείνει. Λοιπόν, καμιά φορά δυσανασχετείται αρκετοί χριστιανοί με τις δισποφορίες που βγάζει η Ιερά Μητρόπολης τέτοιες μέρες. Και μάλιστα σήμερα το βράδυ στην Αγρυπνία των Χριστουγέννων ή και αύριο το πρωί σε όλες τις εκκλησίες θα περιεχθεί δισποφορία για το συσίτιο της Μητροπόλεως. Κυριολεκτικά είναι πολύ ευλογημένη περίσταση το ότι 80 τόσοι άνθρωποι σιτίζονται καθημερινά και αυτό είναι από τη δική σας προσπάθεια. Λοιπόν, αυτό ακριβώς το πιάτο που δίνανε οι παλιοί ή τη θέση που παρακολούσαν στο σπίτι τους, λοιπόν, μας το θυμίζει η Μητρόπολη με την εγκύκλειό της και μας λέει θυμίσου τον φτωχό, έτσι, θυμίσου τον ανήμπορο, θυμίσου αυτόν που δεν έχει, που την κεφαλή κλείνει. Και πρόσφερε του, όχι τίποτα άλλο, ένα πιάτο φαΐ, πόσο κοστίζει ένα πιάτο φαΐ. Γι' αυτό λοιπόν να πλατείνουμε την καρδιά μας. Και να μην σκεφτόμαστε μίζερα ατομικά, να μην σκεφτόμαστε άσχημα, να μην κατακρίνουμε. Και έτσι να είμαστε πλέον οι βέβαιοι ότι και με αυτή την προσπάθεια, αλλά και με πολλές άλλες προσπάθειες που γίνονται μυστικό το τρόπο, σιγά σιγά θα πλατείνει η καρδιά μας, θα αισθανθούμε τον Χριστό μας να ανακλίνεται ως βρέφος μέσα στη φάτη της καρδιάς μας και θα ζούμε τα αληθινά Χριστούγεννα. Αμήν γέννητο.